Ανεξέλεγκτες διαστάσεις λαμβάνει η κρίση στην Ιεμένη. Συμμαχία κρατών του κόλπου υπό τη Σαουδική Αραβία βομβαρδίζει θέσεις των ανταρτών Χούτι που υποστηριζόμενοι από το Ιράν ανέτρεψαν τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας. Η κρίση μετατρέπεται σε ευθεία σύγκρουση μεταξύ της Τεχεράνης και του Ριάντ. Ο λόγος που η Ιεμένη είναι τόσο σημαντική είναι επειδή ιστορικά η χώρα δεν είχε προβλήματα σεκταριστικής βίας. Η θέση της Τεχεράνης όμως τους τελευταίους μήνες είναι εξαιρετικά ενισχυμένη. Αυτό αποτελεί ευθεία απειλή για τα σουνιτικά κράτη της περιοχής, εξηγεί Αμερικανίδα αναλήτρια. Οι Χούτι προέρχονται από του Ζαΐντι, μια σέκτα του Σιητικού Ισλάμ που αποτελεί το 1 πέμπτο του πληθυσμού της χώρας. Σε αντίθεση με το Ιράκ και τη Συρία, στην Ιεμένη για αιώνες οι Σιήτες συνυπήρχαν ειρηνικά με την πλειοψηφία των Σουνιτών. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, οι Χούτι εισέβαλαν στην πρωτεύουσα Σανάα και ανέτρεψαν τον εκλεκτό της Δύσης και νόμιμο πρόεδρο της χώρας, Μανσούρ Χάντι. Η κυβέρνηση κατέφυγε στο νότο, στο λιμάνι του Άντεν. Οι Χούτι συνεχίζουν την καταδίωξη. Υποστηρίζουν ότι ηγούνται μιας επανάστασης όλων των πολιτών της Ιεμένης. Είμαστε εδώ για να φέρουμε ασφάλεια και σταθερότητα και να προστατέψουμε την ελευθερία και τις περιουσίες όλων των πολιτών, λέει ένας μαχητής Χούτι. Ο Μανσούρ Χάντι ανέλαβε μεταβατικός πρόεδρος το 2012 με στόχο να ηγηθεί της δημοκρατικής μετάβασης στη χώρα. Όταν απέτυχε να θέσει υπό έλεγχο την προέλαση των Χούτι, ζήτησε τη βοήθεια των αραβικών χωρών. Ενώ η Ιεμένη βυθίζεται στη δίνη του εμφυλίου, ο ίδιος κατέφυγε στο Ριάντ. Οι δυνάμεις που στηρίζουν τον πρόεδρο Χάντι συντάσσονται με τους Σαουδάραβες και χρησιμοποιούν αυτή τη συμμαχία προς όφελός τους. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι δεν πρόκειται για έναν εμφύλιο ανάμεσα σε δύο μέρη. Η Χούτι, η μερίδα που στηρίζει το Χάντι και η Αλ-Κάιντα προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τη σύγκρουση για να αυξήσουν τα κέρδη τους στην Ιεμένη. Το πολύπλοκο παζλ της σύγκρουσης συμπληρώνει η δράση ακραίων Ισλαμιστικών οργανώσεων. Στην Ιεμένη έχει τη βάση της το πιο ενεργό παρακλάδι της Αλ-Κάιντα που ευθύνεται για σειρά επιθέσεων. Από το χάος επωφελείται και το αυτοαποκαλούμενο Ισλαμικό κράτος. Πρόσφατα η οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη για δύο επιθέσεις αυτοκτονίας σε σιητικά τεμένη στη Σανά που κόστησαν τη ζωή σε περισσότερα από 140 άτομα.